Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Περικλής Χριστοδούλου, επιμελητής του Μουσείου Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Πρίαπο από το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών. Κύριε Χριστοδούλου. Καλησπέρα σας. Μπορώ να έχω το... Είναι μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πολύ τις διοργανώτριες και τους διοργανωτές του συνεδρίου που μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετάσχω στην εορταστική αυτή εκδήλωση για το Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Σας προσκαλώ να πάμε τώρα μαζί 23 χρόνια πριν από τα εγγένεια του Μουσείου, στο 1939. Το έτος εκείνο, ο Στρατής Πελεκίδης και ο Χαράλαμπος Μακαρόνας ανέσκαψαν με την επιστασία του Δευτέρου ένα οικόπεδο που βρισκόταν κοντά στην περιοχή που είχε ανασκάψει ο Πελεκίδης τα 1921 και 1925, τα ευρήματα του οποίου έδειξαν ότι βρισκόμασταν στο Ιερό των Αιγυπτίων Θεών της Θεσσαλονίκης, το Σαραπείον όπως επικράτησε να λέγεται. Στα ευρήματα της ανασκαφής του 1939, συγκαταλέγεται και το άνω ίμιση αγαλματίου ιερέως ή μίστου επιμελεστά της εργασίας και καλής τέχνης ρωμαϊκών χρόνων. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι το κομμάτι αυτό συνανήκει με ένα άλλο και μαζί με λίγα μικρά θραύσματα αποκαθιστούν τη μορφή ενός λορδουμένου πριάπου που τα σκέλη του ενώνονται δημιουργώντας πεσό, είναι δηλαδή μια ερμαϊκή στήλη με μορφή πριάπου. Το έργο έχει δημοσιευθεί από την Μπάρμπαρα Σμιτ Βρούνα στο δεύτερο τόμο του καταλόγου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Θα αρκεστώ λοιπόν να παρουσιάσω πολύ σύντομα τα στοιχεία του. Λείπουν οι βραχίονες, ο φαλός που ήταν ένθετος και εικονιζόταν προφανώς υπερμεγέθης και σε στήση. Ο Θεός έχει μακριά μαλλιά σε πλεξίδα που στερεώνεται στο επάνω μέρος του κεφαλιού και μακριά γενιάδα. Έχει επίσης κάποια ζωόμορφα χαρακτηριστικά. Το σχήμα των αυτιών του βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ ανθρώπου και ζώου και τα σκέλη, ή καλύτερα ο πεσός που τα υποκαθιστά, έχουν τρίχωμα όπως του τράγου. Στο κατώτατο πέρας του πεσού διαβάζουμε το όνομα Φιλάργυρος. Η επιγραφή θα συνεχιζόταν στο ακόμη πιο κάτω τμήμα του πεσού που δεν σώθηκε. Ο Φιλάργυρος ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο αναθέτης και ίσως να ταυτίζεται με τον κόιντο και κύλιο Φιλάργυρο, μιας επιτύνδιας στήλης που έστησε ο ίδιος ζών για ένα γυναικείο μέλος της οικογένειάς του. Το κύριο ζητούμενο είναι εδώ η ερμηνεία της μορφής και η ένταξή της στο πλαίσιο του χώρου στον οποίο βρέθηκε. Το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών έχει αποκαλυφθεί μόνο μερικώς, αλλά και η απλή παρατήρηση των ανασκαμμένων τμήματων του δείχνει ότι περιέκλειε πολλά κτίσματα, ναούς, στοές και άλλα. Από τις επιγραφικές μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι σε όλη τη διάρκεια των 6 αιώνων ζωής που περιείχε περιείχε οπωσδήποτε ένα τέμενο του Οσίριδος, ένα ναό της Ίσιδος Μεμφίτιδος, ένα σικό του Ερμανούβιδος και πιθανότατα ένα σαραπείο. Η ανασκαφή του 1939 μπορούμε να πούμε τώρα με αρκετή ασφάλεια, επικεντρωνόταν στο Οσιριείον, το Ιερό του Οσίριδος. Τούτο επειδή έδωσε όλες τις 5 επιγραφές που μνημονεύουν τον Όσιρι και ιδίως την αναθηματική στήλη στον Όσιρι Μίστη και 2 οικοδομικές επιγραφές, η μία μάλιστα σε μορφή επιγράμματος του ποιητή Δαμαίου. Στην ιστορική βιβλιοθήκη του, ο Διόδωρος Σικελιώτης μιλά για τον Πρίαπο που ήταν, λέει, γιος του Διονύσου και της Αφροδίτης. Και στη συνέχεια το συνδέει με το μύθο του Οσίριδος, έναν από τους σημαντικότερους αιγυπτιακούς μύθους που είχε διάφορες εκδοχές. Ο θεός της γης Γκέπ και η ουράνια θεά Νούτ είχαν 4 παιδιά, τον Όσιρι, τον Σεθ, την Ίσιδα και την Εύθη. Ο Όσιρις, παντρεμένος με την Ίσιδα, ήταν βασιλιάς της Αιγύπτου. Ο αδελφός του Σεθ, που ήταν παντρεμένος με την Εύθη, τον φθονούσε και έβαλε να τον δολοφονήσουν και να τον διαμελήσουν, σκορπίζοντας τα κομμάτια του σε όλη την Αίγυπτο. Συντετριμένη Ίσις με τη βοήθεια της Νέφθιος και του Ανούβιδος, κατόρθωσε να βρει και να επανενώσει τα κομμάτια του Οσίριδος εκτός από ένα, το Εδίον, τον Φαλό.
Σε αυτή τη συγκυρία μας λέει ο Διόδωρος ότι γεννήθηκε ο Πρίαπος, ο θεός που κάποιοι ονομάζουν Ιθύφαλο. Μια τοιχογραφία από το εκκλησιαστήριο του Ισίου της Πομπίας επικονίζει ένα ιδυλιακό τοπίο με ναό του Οσίριδος μπροστά από τον οποίο θυσιάζει στο βωμό ένας ιερέας. Δίπλα στο ναό, στο βάθος, η σιλουέτα μιας ερμαϊκής στήλης με τη μορφή του Πριάπου μας θυμίζει το παράλληλο της Θεσσαλονίκης. Είναι λοιπόν ο Πρίαπος Ισιακός θεός? Μια επιγραφή από το Ισιακό Ιερό στους Όλους της Κύπρου που δημοσιεύθηκε το 1936 μας πληροφορεί ότι ο Μοσχίων, γιος του Κρητοδήμου από τη Ρόδο, ίδρυσε ένα ιερό του Πριάπου κατά πρόσταγμα του Σαράπηδος. Στην περιγραφή της Αιθιοπικής εκστρατείας του Οσίριδος, ο Διόδωρος Σικελιώτης εντάσσει και τη συμμετοχή του Πανός, που τον τιμούσαν ξεχωριστά οι Αιγύπτιοι. Στην Αιθιοπία δε ήλθε σε επαφή ο Όσυρης και με τους Σατήρους, που τον εντυπωσίασαν με τα αστεία και τους χορούς τους, καθώς ο ίδιος ήταν φιλόγελος και το άρεσαν η μουσική και οι χοροί. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν να καταλάβουμε τι γυρεύει ο Πάνας στο Ισιακό Ιερό της Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι από την ανασκαφή του 1921 του Πελεκίδη, αλλά και ο Σάτυρος στο Ιερό των Σόλων, για το οποίο μόλις μιλήσαμε. Ένα άλλο κεφάλι από το Ιερό των Σόλων θυμίζει αρκετά τον Πρίαπο της Θεσσαλονίκης. Ο Πρίαπος, ο Πάνας, αλλά και τα μέλη της χωρίας του Διονύσου, οι Σάτυροι, ο Διόνυσος Σημειωτέων είναι η Ιντερπετάτιο Γκρέκα του Οσίριδος, δεν συγκεντρώνονται τυχαία στα Ισιακά Ιερά. Η παρουσία τους είναι αποτέλεσμα της Ιντερπετάτιο Γκρέκα, της μετάφρασης των θεών που είναι τόσο συχνή στον αρχαίο κόσμο. Πίσω από τον Πρίαπο και τον Πάνα βρίσκεται ένας πολύ σημαντικός ουράνιος θεός, ο Μιν, που στη μακρά του πορεία είναι ένας από τους αρχαιότερους θεούς της Αιγύπτου. Ξεκίνησε δε ως τοπικός θεός της Κόπτου, ταυτίστηκε με τον Άμωνα, τον Ρά και τον Όρο. Στα δεξιά έχετε την αιγυπτιακή απόδοση, στα αριστερά μία φιάλη από το Καρνάκ που δείχνει ελληνική επίδραση, είναι από τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Δεν ονομάζεται πλέον Μιν, ονομάζεται Αμούν Καμουτέφη, Αμούν Ρά Καμουτέφη, παίρνει και άλλα ονόματα. Το Καμουτέφη είναι πολύ σόκινγκ, δεν θα το εξηγήσω. Δεν αποκλείεται μάλιστα μια επιγραφή από το Σαραπείο Γάμα της Δήλου, Τάουσα Μινή, όνομα και αφιέρωση στο Μινή, το Μι με Ήτα, να αναφέρεται στο Θεό Μιν και όχι στο σεληνιακό μήνα, για τον οποίο όμως επίσης υπάρχει ισιακή επιγραφή από την Αθήνα. Ένας άλλος θεός, νάνος και με άκρα πόδια ζώου, συχνά απεικονίζεται όχι μεν φαλικός αλλά μεγαφαλικός. Πρόκειται για τον Μπες ή στα ελληνικά Βυσσά. Ο Βυσσάς, ουράνιος επίσης θεός, ήταν προστάτης των μικρών παιδιών και ιδίως του όρου Αρποκράτη, με τον οποίο σε κάποιες περιπτώσεις ταυτίστηκε. Και στα δεξιά βλέπετε μία παράσταση πολύ συνηθισμένη. Είναι ο Βυσσάς πίσω, ο οποίος προστατεύει τον Αρποκράτη, τον όρο, που πατάει στον κροκόδιλο. Αυτή είναι μια σκηνή από Φαλοφορία, είναι και αυτή αιγυπτιακή. Συνδέει τον Βυσσά, ο οποίος είναι κάτω αριστερά, με τον Αρποκράτη, όπως υποθέτουν ότι είναι η μορφή που είναι επάνω, που στέκεται. Η σκηνή από τη Φαλοφορία ερμηνεύεται ως Φαλοφορία των Παμιλίων. Τι ήταν τα Παμίλια? Ήταν η γιορτή που γινόταν προς τιμήν του Παμίλη. Ο Παμίλης ήταν κάποιος που όταν γεννήθηκε ο Όσυρης αναφώνησε «Τώρα γεννήθηκε ένας μεγάλος βασιλιάς». Γιατί τον αναφέρω τον Παμίλη, γιατί αναφέρω τα Παμίλια, γιατί δείχνω τη Φαλοφορία. Και ο Παμίλης και ο όρος Αρποκράτης έχουν θεωρηθεί ότι ταυτίζονται με τον Πρίαμο, με τον Πρίαπο, συγγνώμη. Για τον Παμίλη αναφορά είναι στον Ησύχιο, για τον Αρποκράτη η πληροφορία προέρχεται από τη Σούδα. Στο Ιερό της Θεσσαλονίκης παραπέρα, ο Αρποκράτης εικονίστηκε κατά σπάνιο τρόπο με διονυσιακά χαρακτηριστικά, το στεφάνι Κυσού στο κεφάλι.
Η σχέση του με τον Διόνυσο προέρχεται, όπως πιστεύω, από τη σχέση και την ταύτισή του με τον Βυσσά. Ο Βυσσάς εμφανίζεται αναπάντεχα στο ιερό και πληροφορούμαστε για τη σχέση του με αυτό από την επιγραφή για το καταπίστευμα υπέρ των νηστών του Διός Διονύσου Γονγύλου. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, με έχει απασχολήσει αλλού πρόσφατα και διάφοροι λόγοι συντείνουν στη βεβαιότητα ότι η λατρεία του Διός Διονύσου Γονγύλου είχε βρει κατάλημα στο Ισιακό Ιερό. Το όνομα ενός θρησκευτικού αξιώματος που απαντά στην επιγραφή πρέπει να σχετίζεται με το Βυσσά. Είναι ο Βυσσάρτης, είναι η δεύτερη λέξη στην τρίτη σειρά. Και πρόσφατα η Αναρέτα του Λουμτζίδου πρότεινε ότι ο Βυσσάρτης είχε ως καθήκον τη μεταμφίεσή του σε Βυσσά, σε θρησκευτικές πομπές και τελετές. Ίσως έγινε φανερό από όσα προηγήθηκαν ότι ο Πρίαπος δανείζεται τα τραγίσια πόδια του Πανός, καθώς και οι δύο είναι μεταφράσεις του Μην. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάφραση βασίζεται σε κριτήρια που δεν έχουν καμία σχέση με τη θέση των θεών αυτών στο Πάνθεο. Ο Μην είναι μείζον θεότητα της Αιγύπτου, ο Πρίαπος και ο Παν ελάσσονες. Αυτό ίσως μπορεί να μας δώσει περισσότερες δυνατότητες να καταλάβουμε την οτροπία των αρχαίων πιστών. Η αρχαία θρησκεία δεν λειτουργεί με δόγματα όπως οι θρησκείες που γνωρίζουμε σήμερα. Είναι ανοιχτή σε μετάφραση, σε ερμηνεία, σε παραλλαγές. Στο Ιερό των Αιγυπτίων Θεών, ο κύκλος του Διονύσου και ο κύκλος του Οσίριδος, μέλη της εν στενή ενία Ισιακής οικογένειας αλλά και άλλοι θεοί, όπως ο Μην και ο Βυσσά, συμφύρονται, μοιράζονται αρμοδιότητες και ανταλλάσσουν χαρακτηριστικά και σύμβολα. Κάποιος φίλος, όχι αρχαιολόγος, με ρώτησε τι είναι σημαντικό για μας σήμερα στην ομιλία που θα κάνω. Νομίζω ότι είναι η μετάφραση και η αποδοχή του διαφορετικού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδούλου.